Το Τζόκερ συμπλήρωσε 20 χρόνια στην Ελλάδα και έχει μοιράσει πολλά, πολλά εκατομμύρια. Βρισκόμαστε στα στούντιο του ΟΠΑΠ για να σας μεταφέρουμε τη μαγική ατμόσφαιρα πριν από κάθε κλήρωση του Τζόκερ, κάθε Πέμπτη και Κυριακή. Στο στούντιο του ΟΠΑΠ επικρατεί πυρετός προετοιμασίας. Η διαδικασία για τον έλεγχο των σφαιριδίων είναι σχολαστική και τηρείται κάθε φορά ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η εγκυρότητα του παιχνιδιού. Τα σφαιρίδια με τους τυχερούς αριθμούς φυλάσσονται σε βαλίτσες, ο χώρος παρακολουθείται συνεχώς από κάμερες ασφαλείας και ανοίγει μόνο πριν από κάθε κλήρωση. Τα σφαιρίδια ζυγίζονται κάθε φορά προσεκτικά, ένα-ένα, σε ζυγαριά ακριβίας. Στη συνέχεια, τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους και γίνονται δοκιμαστικές κληρώσεις τόσο για τον Τζόκερ όσο και για το πρώτο. Έχει ολοκληρωθεί η ζύγιση των σφαιριδίων του πρώτου, όπως είδατε μέσα στο δωμάτιο της ζύγισης των σφαιριδίων. Τοποθετήθηκαν στην κληρωτήδα και είμαστε έτοιμοι παρουσία μέλου της Επιτροπής να κάνουμε τη δοκιμαστική μας κλήρωση στο πρώτο. Σε όλη την προετοιμασία βρίσκεται πάντα η Επιτροπή Κληρώσεων, η οποία ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με στόχο να διασφαλιστεί ότι κάθε κλήρωση θα είναι αδιάβλητη και αξιόπιστη. Βάσει της γνώσης που έχουμε, γνωρίζουμε περίπου πόσες πωλήσεις θα κάνει στην επόμενη κλήρωση. Οπότε προσθέτουμε και το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη κατηγορία σύμφωνα με τις προβλέψεις των πωλήσεων για την επόμενη κλήρωση. Το προσθέτουμε στο ποσό που έχει μαζευτεί σήμερα, ώστε λέμε σε περίπτωση που έχει jackpot, το ποσό θα είναι 6,5 εκατομμύρια, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Όσο η ώρα περνά, οι προετοιμασίες εντείνονται. Η δοκιμαστική κλήρωση του Τζόκερ είναι και γενική δοκιμή για το στούντιο. Η Επιτροπή Κληρώσεων παίρνει θέση, η παρουσιάστρια βρίσκεται στη θέση της και η πρόβα αρχίζει. Αναμονή τέλος, είμαστε εδώ στο στούντιο του ΟΠΑΠ και έφτασε η ώρα για την τεράστια κλήρωση του Τζόκερ. Μόλις οι συμμετοχές στα πρακτορία του ΟΠΑΠ κλείσουν, στις 9.30 το βράδυ, μισή ώρα δηλαδή πριν αρχίσει η κλήρωση, το ηλεκτρονικό αρχείο ασφαλίζεται με κλειδάριθμο. Λίγο μετά αρχίζει η κλήρωση που μπορεί να σας κάνει εκατομμυριούχους. Καλή επιτυχία!